ανέλυξης και ποιητής. Δύο μεγάλων διαστάσεων έργα. Το ένα στην είσοδο της Λευκωσίας και το άλλο στην καρδιά της. Δύο έργα από γυαλί. Δύο έργα φτιαγμένα με την ίδια τεχνοτροπία, χαρακτηριστική του Κώστα Βαρότσου. Τι συμβολίζει άραγε το γυαλί? Προσπαθούσα τότε να βρω μια ισορροπία μεταξύ του χώρου και του χρόνου. Παίρνοντας το γυαλί σαν ένα μικρό κοντέινερ χώρου που περνάει το φως, περνάνε όλα τα πράγματα, σαν παίρνεις από το κενό το χώρο και να χτίζεις βάζοντας το ένα γυαλί πάνω στο άλλο, δημιουργώντας χρόνο. Άρχισε να δημιουργείται μια ενέργεια η οποία για μένα ήταν εκείνη τη στιγμή μια λύση από όλους τους προβληματισμούς που είχα τα προηγούμενα χρόνια. Με μεγάλη ένταση και με μεγάλη έρευνα που έκανα τότε για να μπορέσω να βρω αυτές τις ισορροπίες. Και τις βρήκα μέσα από τον ποιητή. Νοέμβριος του 1983, ο Ραούφ Ντεχτάς ανακοινώνει την ίδρυση του ψευδοκράτους. Την ίδια περίοδο, ο 28χρονος τότε Κώστας Βαρότσος κατασκευάζει τον ποιητή. Ένα όραμά του που μπόρεσε να πρωτοπάρει μορφή με τη χρηματοδότηση του συλλέκτη Δάκη Ιωάννου. Η γενοδορία του Δάκη του Ιωάννου, η τρέλα η δικιά μας και το όραμα που είχαμε τότε για μια δύναμη και μια αντίσταση στην αρνητικότητα που είχε δημιουργηθεί μέσα στο χώρο αυτό, γινόταν το κράτος του Ντεχτάς και νιώθαμε μια προσπάθεια αντίστασης, μια αντίσταση του πνεύματος, όχι των όπλων, αλλά του πνεύματος. Παλεύαμε με τα φαντάσματά μας και βγάλαμε τα φαντάσματά μας απέναντί τους. Ο ποιητής ήταν το πρώτο μεγάλο έργο του Κώστα Βαρότσου, το έργο που έδειξε τη διαδρομή στο διάσημο δρομέα της Αθήνας. Με τον ποιητή κατάλαβα ότι είναι εφικτός ένας καινούριος δρόμος, ο οποίος εξελίχθηκε μετά με τον δρομέα, εξελίχθηκε μετά με διάφορα άλλα μεγάλα έργα αυτού του είδους, τα οποία έχω κάνει δεξιά και αριστερά σε διάφορα κράτη. Για 35 χρόνια το γλυπτό βρισκόταν πλάι στην πύλη αμοχώς του και πλέον παρατηρεί από τον Προμαχώνα την πλατεία Ελευθερίας. Μπορώ να πω ότι ο ποιητής αντιπροσωπεύει μια ιστορική στιγμή κιόλας, εκτός από το τι αντιπροσωπεύει τώρα εκεί στην πλατεία. Έτσι, είναι η νεότερη μνήμη μας. Σεπτέμβριος του 1995. Ο Κώστας Βαρότσος καλείται από τον διοικητή της Λαϊκής Τράπεζας να φιλοτεχνήσει ένα έργο που θα κοσμούσε το συγκρότημα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό κτίριο για τη Λευκωσία, διότι ήταν πάρα πολύ σύγχρονο. Μέσα είχε μια τεχνολογία, υψηλή τεχνολογία για την εποχή του, ήταν αρχιτεκτονικά πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ένα κτίριο το οποίο είχε μια θετική ενέργεια, πολύ, πολύ σύγχρονη. Οπότε έβαλα το έργο να γέρνει κιόλας προς την κορφή του κτηρίου, να δείχνει δηλαδή την κορφή του κτηρίου. Είναι φτιαγμένο από ατσάλι, δηλαδή stainless steel. Έχει μια πολύ ακριβή κατασκευή και από πάνω είναι βέβαια η ανέλυξη με το γυαλί και με την όλη αυτή την κίνηση που έχει προς τα πάνω. Η ανέλυξη είναι το δεύτερο χρονικά έργο του Κώστα Βαρότσου στην Κύπρο, ένα έργο που έδωσε ελπίδα στον καλλιτέχνη μετά το ατύχημα που είχε στην Biennale Βενετίας. Είχα πάθει ναυάγιο. Είχε βουλιάξει δηλαδή ο ορίζοντας τότε στα κανάλια της Βενετίας και είχα ζήσει μια τραγωδία. Αυτό το έργο μπορώ να πω ότι με βοήθησε με το θέμα του, γιατί το θέμα ανέλυξης είναι ένα θετικό μήνυμα, ένα θετικό θέμα. Έδειχνε προς την ανάπτυξη και προς την έξοδο από τις μαύρες στιγμές που πέρασε η Κύπρος. Αυτός ήταν ο στόχος μου τότε, όταν το έκανα. Το δεύτερο έργο δεν έφερε τύχη στην τράπεζα. 4 δεκαετίες μετά στέκεται στην ίδια θέση, στην είσοδο της Λευκωσίας και αποτελεί σήμα κατά τεθέν. Έχω την αίσθηση ότι μετά από τόσα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονικό αυτό το έργο, διότι όποτε το βλέπω που περνάω από εκεί έχει μία πατίνα του χρόνου που είναι έτσι, έχει αποκτήσει μια σοβαρότητα και μια κλασικότητα που του δίνει και μια αίσθηση διαχρονικότητας.
Και απαντά αν η Κύπρος ενδέχεται να φιλοξενήσει ένα τρίτο έργο του μεγάλου Έλληνα γλύπτη. Η Κύπρος είναι μέσα στη διαδρομή μου, τη συνεχή. Ξέρετε, έχω κάποια μέρη που συνεχώς πάω. Η Κύπρος είναι ένα από αυτά. Οπότε σίγουρα θα προκύψουν πράγματα στην Κύπρο. Είμαι σίγουρος.